Γεια σας και καλώς ήρθατε στην πρωινή μου ρουτίνα. Σχεδόν τα περισσότερα πρωινά ξυπνώ 7.30 ώρα, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είναι το βιολογικό μου ρολόι και με το που πάει 7.30 το μάτι ανοίγει και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κοιτάω το τι ώρα είναι και το τι μέρα έχουμε. Αυτό το κάνω και το βράδυ, αν ξυπνήσω 3 ή 4 ώρα το ξημέρωμα, έτσι, χωρίς λόγο. Κοιτάω την ώρα. Θέλω κατευθείαν να έρχομαι σε επαφή με τον χρόνο. Δεν ξέρω γιατί, είναι από αυτά τα κολλήματα που έχουμε κάποιοι. Και με το που πιάσω το κινητό μου, ρίχνω και μια ματιά στα social media, κοιτάω λίγο το Instagram και το TikTok μου, όπου έχω και TikTok να ξέρετε. Σας γράφω εδώ πέρα πώς μπορείτε να με βρείτε, γιατί εκεί κάνω έτσι ωραία και πιο διασκεδαστικά βίντεο. Και αφού σηκωθώ από το κρεβάτι, πιάνω κατευθείαν τα μαλλιά μου ψηλά. Έχουν μακρύνει πάρα πολύ, όπως μπορείτε να δείτε, και είναι και πάρα πολλά τα μαλλιά μου πλέον. Έχω πολλά μαλλιά και δεν μπορώ μέσα στο σπίτι με τις δουλειές και με τον Αλέξανδρο να έχω τα μαλλιά μου κάτω, ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα έχω έτσι, γιατί μου αρέσει και να περιποιούμε τα μαλλιά μου. Αλλά δυστυχώς δεν με βολεύει καθόλου, οπότε προτιμάω να τα πιάνω. Και μετά πηγαίνω να ανοίξω παντζούρια, κουρτίνες και τζάμια για να μπει φρέσκος. Όσο γίνεται τέλος πάντων εδώ στην Αττική καθαρός αέρας, διότι είναι ένας από τους λόγους που με βοηθάνει. Βασικά ο καθαρός αέρας με βοηθάει πολύ να ξυπνάω πιο εύκολα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που, όπως ξέρετε, δεν πίνω καφέ. Ψάχνω άλλους τρόπους να μπορώ να ξυπνάω πιο εύκολα, οπότε ο πιο δροσερός και καθαρός αέρας με βοηθάει. Και μετά κατευθείαν πηγαίνω στο μπάνιο να ρίξω δροσερό νερό στο πρόσωπό μου, όπου και αυτό είναι ένα βήμα της πρωινής μου ρουτίνας που με βοηθάει πολύ στο να ξυπνήσω. Και αν δεν έχω ρίξει νερό στο πρόσωπό μου και να μου μιλήσετε, μπορεί και να μην σας ακούσω. Οπότε, όπως μερικοί ξυπνάνε με τον καφέ, εγώ έτσι ξυπνάω με ανανεωμένο αέρα στο χώρο και δροσερό νερό στο πρόσωπο. Και αφού ρίξω αρκετό έτσι δροσερό νερό στο πρόσωπο, μετά το βάζω στο ζεστό και πλένω το πρόσωπό μου με σαπούνι και μετά βάζω την κρέμα προσώπου και την κρέμα ματιών μου. Θα είδατε ότι άναψα και ένα κεράκι στο μπάνιο και γενικότερα ανάβω μέσα στο σπίτι κεράκια ή αρωματίζω το χώρο, γιατί και τα αρώματα και οι μυρωδιές στο σπίτι με βοηθάνε έτσι να χαλαρώσω και να νιώθω πιο ζεστό το περιβάλλον και πιο... πώς να σας το πω, δεν ξέρω, αλλά γενικότερα με τις μυρωδιές κάτι έτσι έχω. Μου αρέσει να μυρίζει ο χώρος όμορφα, γι' αυτό με έχετε δει και κατά καιρούς να ανάβω κεράκι και να ψεκάζω το κρεβάτι και τους καναπέδες έτσι με διάφορα αρωματικά. Και αφού έχω τελειώσει με την πρωινή περιποίηση του προσώπου μου, επιστρέφω πάλι στο δωμάτιο, παίρνω το ηχιάκι μου και βάζω jazz μουσική, για την οποία και μόνο τα καλύτερα μπορώ να πω, μου αρέσει πάρα πολύ, με χαλαρώνει, με ηρεμεί και μου ανεβάζει για τη διάθεση ταυτόχρονα. Και τώρα έρχεται η ώρα που αφιερώνω στο σπίτι 20 λεπτά κάθε πρωί, 20 λεπτά το πολύ μισή ώρα, ανάλογα το τι μπορεί να έχω να κάνω. Έχω βγάλει εδώ και 4 χρόνια περίπου ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιποιούμε κάθε πρωί το σπίτι. Δεν θα σας δείξω πολλά σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, σας δείχνω μόνο το στρώσιμο του κρεβατιού και αν θέλετε περισσότερα μπορώ να σας κάνω ένα βίντεο που να σας μιλάω μόνο γι' αυτό, γιατί... ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει η τάξη και το σπίτι να είναι τακτοποιημένο, οπότε έχω βγάλει αυτό το πρόγραμμα και κάθε πρωί αφιερώνω περίπου 20, το πολύ με μισή ώρα από το χρόνο μου στο να περιποιούμε το σπίτι, γιατί μου αρέσει το σπίτι να είναι περιποιημένο. Οπότε αν θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω σε αυτό, πείτε το μου στα σχόλια. Και τώρα
Γενικότερα έχω πάει στο κουζίνα να φτιάξω το πρωινό μου. Έχω βάλει γιαουρτάκι με αποξηραμένα, όχι αποξηραμένα καλέ, με φρούτα που έχω βάλει στην κατάψυξη το καλοκαίρι. Έχω βάλει κερασάκια, φράουλες, ράσμπερι και άλλα διάφορα. Και έχω φτιάξει και το τσαγάκι μου. Γιατί εγώ έτσι ξυπνάω, με τσάι, κρύο νερό και πιο ανανωμένο έτσι σπίτι. Και πηγαίνω κατευθείαν στην τραπεζαρία που παίρνω τον υπολογιστή, παίρνω και το ημερολόγιο και προσπαθώ να απαντήσω σε κάποιο email που μπορεί να μου έρθει, να στείλω εγώ κάτι που πρέπει. Οργανώνω στο ημερολόγιο και την ημέρα μας. Ταυτόχρονα όμως τρώω και πίνω και το τσάι μου. Ιδανικά θα ήθελα να μην το κάνω ταυτόχρονα αυτό. Θα ήθελα να έχω αφιερώσει άλλο χρόνο για να φάω και να πιω το τσάι μου και άλλο χρόνο για να ασχοληθώ με τη δουλειά, αλλά δεν γίνεται. Όταν έχεις ένα δίχρονο που από στιγμή σε στιγμή μπορεί να ξυπνήσει και μετά να μην μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά, τα κάνεις ταυτόχρονα. Και όπως τα καταλάβατε, ο Αλέξανδρος ξύπνησε και του φτιάχνω έτσι ένα μπουκάλι γάλα, έτσι ξυπνάει ο Αλέξανδρος. Αλλά θέλει και εκείνος το χρόνο του, εγώ θέλω περίπου 1 με 1,5 ώρα για να φάω πρωινό. Ο Αλέξανδρος θέλει περίπου ένα 20 λεπτό για να πιει γάλα, πιο πριν δεν το ακουμπάει, μετά που κάνει 20 λεπτό το ζητάει μόνος του. Και σήμερα που σας γυρνάω αυτό το βίντεο είναι μια μέρα όπου για καλή μου τύχη έχω φαγητό από χθες που περίσεψε, οπότε είπα να μην πάει χαμένο και να το φάμε την επόμενη μέρα αφού είναι κάτι που τρώγεται και την επόμενη μέρα. Και κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ γιατί θα πάμε μια βόλτα, θα βγούμε έξω να πάμε να αγοράσω κάτι που εγώ χρειάζομαι. Δεν κάνω τίποτα σημαντικό, λίγο βάση, λίγο BB cream, λίγο concealer, rouge, μάσκαρα και γεια σας. Αυτό, δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο. Φτιάχνω και τα μαλλιά μου γιατί έξω χωρίς μακιγιάζ μπορεί να βγω, αλλά χωρίς φτιαγμένο μαλλί δύσκολα. Πρέπει να μην είμαι καλά για να βγω με μαλλί απλά πιασμένο πάνω κότσο. Μου αρέσει να περιποιούμε τα μαλλιά μου πάρα πολύ και αυτό και βάζω καλά προϊόντα, βάζω και λαδάκι και προσέχω να μην τα καίω και το εργαλείο που είδατε το έχω στους 150 βαθμούς, δεν το βάζω παραπάνω και κάνουν μια χαρά δουλειά όπως μπορείτε να δείτε, έτσι. Μόνο με 150 βαθμούς τι ωραία ανάλαφρη μπούκλα έχει κάνει. Και τώρα ήρθε η ώρα να ντυθώ αφού έχω ντύσει πρώτα τον Αλέξανδρο. Πρώτα ντύνω τον Αλέξανδρο και μετά εγώ, γιατί παλεύουμε, οπότε για να μην υδρώσω προτιμώ να είμαι με πιο ελαφριά ρούχα την ώρα που τον ντύνω και μετά να βάλω τα πιο χοντρά που είναι για έξω. Και ώρα να φύγουμε, να πάμε τη βόλτα μας, να πάει η μαμά να αγοράσει αυτό που θέλει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το διασκεδάσατε και αν σας άρεσε θέλω να μου γράψετε κάτω από τα σχόλια ότι θέλετε να δείτε και την βραδινή μας ρουτίνα. Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και να προσέχετε. Θα σας δούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι μας, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Γεια σας!